Στη απόφαση του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργεί προσδοκίες για το καθεστώς των Ταλιμπάν που μαζί με τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και ΝΑΤΟ εξέθρεψαν και εξόπλισαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργαλειοποιεί το νέο προσφυγικό κύμα με στόχο να διεισδύσει με τους ομίλους της σε τρίτες χώρες μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας πέριξ του Αφγανιστάν για να διαμείνουν εκεί πρόσφυγες. Δεν μπορεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες των δικών της υπεραλιστικών αποστολών και επεμβάσεων, την ώρα μάλιστα που εξαγγέλει το νέο Ευρωστρατό της αλλά και υβριδικούς πολέμους με τους λαούς να πληρώνουν και πάλι με αίμα, βάσανα και προσφυγιά. Όσο για τα κροκοδίλια δάκρυά της για τις γυναίκες και τους ευάλωτους του Αφγανιστάν, έχουν στόχευση να περιορίσουν περαιτέρω την έννοια του πρόσφυγα και όσων χρήζουν άσυλο και διεθνή προστασία μόνο σε αυτούς και μάλιστα με πολλά αν και εφόσον. Για την πλειοψηφία των κατατρεγμένων προσφύγων προβλέπεται άγρια καταστολή, απελάσεις, υπερδομές φυλακές με χωροφύλακα τη Frontex. Δηλαδή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πλήρη εφαρμογή. Απαιτούμε εδώ και τώρα, σε σύγκρουση με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, να προχωρήσουν οι διαδικασίες ασύλου στις χώρες πραγματικού προορισμού των προσφύγων και όχι εγκλωβισμού τους στις χώρες υποδομής, στις χώρες υποδοχής, χωρίς απελάσεις και υπερδομές φυλακές, με παράλληλη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων τους για αξιοπρεπή στέγαση, εργασία, παιδεία και κοινωνική πρόνοια.